Καταρχήν πρέπει να πω ότι είναι ένα πολύ κακό παιχνίδι και νομίζω ότι φταίει μόνο το γήπεδο. Νομίζω ότι φταίει και ο τρόπος που αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες. Και εμείς και ο Άρης για διαφορετικούς λόγους φυσικά, αλλά με έναν σίγουρα κοινό λόγο που είναι το άγχος που καταβάλει και τις δύο ομάδες για διαφορετικούς λόγους. Εμείς παρότι νομίζω ότι είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για αυτό το παιχνίδι όλη την εβδομάδα και είχαμε στοχεύσει και σε τακτικά κομμάτια και αμυντικά και επιθετικά, ένα πράγμα το οποίο δεν δουλεύεται στην προπόνηση είναι το να πείσει τον ποδοσφαιριστή για το πώς θα μπει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δυστυχώς δεν έχουμε το επίπεδο εμπειρίας των παικτών για τέτοιου είδους παιχνίδια. Έχω την αίσθηση ότι ίσως λίγο στο ξεκίνημα μπορεί. Όχι όλη η ομάδα, αλλά ίσως κάποια παιδιά έτσι ατομικά να φοβήθηκαν λίγο το παιχνίδι. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν τους βοηθήσαμε και εμείς δεν καταφέρουμε να τους βοηθήσουμε. Με αποτέλεσμα, ενώ περιμέναμε να μπούμε πολύ πιο καλά, γιατί είχαμε σχεδιάσει και κάποια πράγματα διαφορετικά, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Σε μια φάση θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ νωρίτερα. Ο Κοτάτος βρέθηκε να περνάει τουλάχιστον τρεις προσφεστές μας και εμείς απλά συνοδεύαμε. Νομίζω ότι εκεί αλλάζει και λίγο το πλάνο. Γιατί αλλιώς προετοιμάζεσαι να αντιμετωπίσεις ένα παιχνίδι με ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο και αλλιώς πρέπει να προσαρμόσεις το παιχνίδι σου μετά. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον από εκεί και μετά ανταποκριθήκαμε αρκετά στο κομμάτι του physical game, δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο είχαμε πρόβλημα σε κάποιες από τις προηγούμενες αγωνιστικές. Νομίζω όμως ότι το παρουσίαζε και ο Άρης αυτό. Ανταποκριθήκαμε σε ένα βαθμό σε αυτό. Ήμασταν ανταγωνιστικοί, ήμασταν πιεστικοί. Κερδίσαμε μέσα στο γήπεδο. Έχω την αίσθηση ότι αν νομίζω η κατοχή της μπάλας κατά διαστήματα ήταν περισσότερη σε εμάς, νομίζω αυτό είπε και ο Κώστας τώρα πριν. Η κατοχή της μπάλας σε εμάς το θέμα είναι ότι ήταν άναρχος αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε και με διορθωτικές κινήσεις να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Κάναμε 2-3 ευκαιρίες, δεν κάναμε τις πολύ μεγάλες φάσεις που είχαμε κάνει σε προηγούμενα παιχνίδια. Κάπως έτσι κλείσε το πρώτο μέρος. Για το δεύτερο μέρος, παιδιά, εγώ δεν έχω να πω. Είμαι απογοητευμένος για αυτή την εικόνα. Δεν πρέπει να πέφτει και πάνω από 15 λεπτά ποδόσφαιρο. Και αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι να το κάνει ο Αιγινιακός απέναντι στον Άρη, ναι, αλλά να γίνει ακριβώς το αντίθετο, εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεν θα πω ούτε για τις καθυστερήσεις ούτε τίποτα που δεν κρατήθηκαν στο τέλος. Απλά θα πω ότι για το δεύτερο ημίχρονο προσπαθείς να παίξεις, αλλά κάθε 1-1,5-2 λεπτά υπήρχε τραυματισμός, παίκτης του Άρη στο έδαφος, φορείο κάποια στιγμή, ο Πίτου βγήκε και ξαναμπήκε γιατί ενώ δεν μπορούσε για να καθυστερήσει το παιχνίδι. Παίζει ο Αιγινιακός με τον Άρη. Νομίζω ότι αυτό δεν τιμά κανέναν, πολύ δε περισσότερο δεν τιμάει την ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν δεν έχω. Φυσικά θα μου πείτε ότι θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι στη φάση του Ήλιτς στο 46. Σωστά, θα μπορούσε να τελειώσει εκεί. Αν ο Ήλιτς κάνει το 2-0, δεν το έκανε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν πέφτει και ποδόσφαιρο. Δεν πέφτει και ποδόσφαιρο και αυτό που κάναμε εμείς ήταν μέσα από μια άναρχη διαδικασία. Για μας ολοκληρώθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο, πώς να το πω, ένα πρόγραμμα βουνό. Παίξαμε όλα τα ντέρμπι, δυστυχώς δεν κατέχω τα ντέρμπι. Παίξαμε τα παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες, γιατί για μας τα ντέρμπι είναι άλλα. Δεν καταφέραμε να πάρουμε βαθμούς. Αυτό που καταφέραμε όμως είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε όλους και να σβήσουμε και όποιες υπόνοιες μπορεί να ακούγονται ή ακουγόταν. Γιατί και με τον Όφη, και με τη Λαμία, και με τον Άρη και στα 30 παιχνίδια είμαστε ανάκρως ανταγωνιστικοί. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και σε εμάς και στον Άρη. Είδαμε ότι η ομάδα σχετικά με τα υπόλοιπα παιχνίδια βελτίωσε τον καλό χρόνο μέσα στο παιχνίδι της. Έχει μεγάλα διαστήματα καλά που είναι αυτή μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα δεν παίχτηκε πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο έτσι, ποδόσφαιρο που θα περιμέναμε να δούμε, αλλά παρόλα αυτά πάλι λείπει τον γκολ από την ομάδα. Σκέφτεστε κάτι γι' αυτό? Έχετε στο μυαλό σας κάτι? Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, είναι γεγονός. Προσπαθήσαμε να μοιράσουμε χρόνο συμμετοχής στους παίκτες στα προηγούμενα παιχνίδια. Και συγχρόνως να κάνουμε και ένα πρόγραμμα προπόνησης τέτοιο που από εδώ και πέρα να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια. Σας λέω, δεν τα αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς και με τον coach που εδιάζαμε νωρίτερα, κάτι αντίστοιχο θα αντιμετωπίζει και αυτός στον Άρη.
Νομίζω ότι σήμερα είχαμε περισσότερη διάρκεια στην απόδοσή μας. Νομίζω ότι είχαμε μέχρι το τέλος. Αλλά θα πω, δεν είναι κριτήριο ακριβώς, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καθαρό χρόνο το παιχνίδι πολύ. Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε ρυθμό, ήταν ένα παιχνίδι που είχε συνεχώς διακοπές. Άρα αυτό το πρώτο κομμάτι, ναι, μεν είμαστε καλύτερα, αλλά δεν μπορώ να το πω από το σημερινό μάτς. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του γκολ, είναι ένα σύνολο προσπαθειών και ενέργεια. Περιμένουμε περισσότερα πράγματα από την ατομικότητα, δυστυχώς. Γιατί δεν έχουμε την ποιότητα συνολικά που θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα παιχνίδι περισσότερο συνδυαστικό. Κάνουμε απλά πραγματάκια και περιμένουμε μήπως καταφέρουμε από αυτά να πετύχουμε ένα γκολ. Πετυχαίνουμε, αλλά νομίζω ότι περισσότερες φορές δεν είναι μέσα από καλό παιχνίδι. Είναι λίγο από τα ατομικά χαρακτηριστικά κάποιων παιχτών. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να συνεχίσουμε τη δουλειά. Μας δυσκολεύουν και λίγο τα γήπεδα. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολα και έχει στην προπόνηση λίγο δύσκολο να κάνουμε. Εντάξει, αλλά δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να συνεχίσουμε. Τώρα είναι ευκαιρία να ξεκουραστούμε λίγο, μάλλον να ξεκουραστούμε αγωνιστικά, γιατί θα προσθέσουμε και άλλα πράγματα στην προπόνησή μας και να παρουσιαστούμε για το θεωρητικά από τη στρώνη το πρόγραμμα τώρα, έτσι, να παρουσιαστούμε λίγο καλύτερα. Ευχαριστούμε.